Θα τα καταφέρουμε έστω και στο παραπέντε να μιλήσουμε για βόλεϊ. Θα ήθελα να το κάνουμε πολύ νωρίτερα. Δεν θα πω στον αέρα για ποιο λόγο καθυστέρησε η συνέντευξη. Δεν θα το πω. Είμαι καλό παιδί. Θα δώσουμε καλησπέρα μας στον αρχηγό της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή, τον Κώστα Προύσαλη, να σχολιάσουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος και φυσικά τα της ομάδος. Κώστα, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά άργησε η προπόνηση. Τι να κάνουμε. Άργησε η προπόνηση, Εντάξει. Είσαι καλά. Σε συγχωρούμε. Σε συγχωρούμε γιατί είσαι αρχηγός της ομάδας. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση που έγινε προχθές. Ισχύει, Κωστή, το κλισέ, όλοι παίζουμε όλους. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το κλισέ, γιατί είναι αλλιώς να παίζεις μία στο τόσο ντέρμπι και αλλιώς να τα έχεις τέσσερα συνεχόμενα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η φετινή Βόλεϊ Λίγκ είναι η πιο δύσκολη Βόλεϊ Λίγκ των τελευταίων χρόνων. Οπότε κάθε παιχνίδι έχει τη δική του σημασία. Εμείς παίζουμε στον Ηρακλή, κάθε παιχνίδι κοιτάμε να το κερδίσουμε. Οπότε είτε παίζαμε πιο εύκολα είτε πιο δύσκολα παιχνίδια, ο στόχος είναι η νίκη. Οπότε δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο η κλήρωση καθ' αυτή, αλλά σε τι κατάσταση θα είμαστε εμείς όταν θα έρθουν τα παιχνίδια. Ναι. Γιατί όπως είπα, ο στόχος είναι να είμαστε ψηλά στο τέλος της βαθμού, στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Οπότε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίρνουμε βαθμούς ή βαθμό τουλάχιστον. Άρα η πρεμιέρα δεν το συζητάμε και τα δύο παιχνίδια τα πρώτα, έτσι, ενώπιση των ντέρμπι θα... Όλα, δεν μπορώ να ξεχωρίζω κανένα παιχνίδι. Όλα, το πρώτο, το τελευταίο, το ενδιάμεσο, τα ντέρμπι, όλα τα παιχνίδια πρέπει να μπαίνουμε και να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Αρχίζει να γενομένεις από το πρώτο παιχνίδι που είναι στην Αλεξανδρούπολη. Βλέποντας βέβαια ξανά το πρόγραμμα από την τρίτη αγωνιστική ως και την έκτη, είναι από αυτά τα παιχνίδια που έχεις δηλώσει πολλές φορές εσύ ότι γουστάρεις να τα παίζεις, οπότε ίσως και να σου άρεσε το πρόγραμμα τώρα που το ξανασκέφτομαι με μια δεύτερη ανάγνωση. Κοίταξε, Σάββατο με Σάββατο είναι τα παιχνίδια, οπότε έχουμε το καιρό μας και να ξεκουραστούμε και να κουραστούμε και να μας φορμαριστούμε. Υπάρχει μέσα στην εβδομάδα χρόνος για πράγματα. Mm-hmm. Και να δούμε τα λάστα, να τα δούμε παιχνίδι. Είναι 7 μέρες, οπότε έχουμε το χρόνο και να ξεκουραστούμε και να τα κάνουμε, αρκεί να είμαστε σωματικά καλά. Αν η ομάδα αυτή είναι καλά σωματικά, εγώ δεν φοβάμαι κανέναν αντίπαλο. Το έχω δηλώσει πολλές φορές. Το ξέρω και το θυμάμαι. Συμφωνείς ότι φέτος η ομάδα ξεκινά με διαφορετικά δεδομένα και πιο βελτιωμένη την κατάσταση και τις συνθήκες? Και τι θέλω να πω, έχουν ολοκληρωθεί ήδη μεταγραφές. Δόξα τω Θεώ, χτύπα ξύλο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, γιατί περιστιμίζουμε από την αρχή της περίοδου υπήρχαν θέματα. Και έχουν προγραμματιστεί αρκετά φιλικά, δύο τουρνουά, θα φύγετε και στο εξωτερικό, αρκετά φιλικά παιχνίδια. Είναι κάπως καλύτερα τα δεδομένα ή κάνω λάθος? 100% η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι πέρυσι τέτοιο καιρό. Από το προγραμματικό, από το οικονομικό, από όλα τα κομμάτια. Εμείς οι παίκτες γνωριζόμαστε αρκετά μεταξύ μας. Τέσσερα παιδιά είναι καινούργια. Οπότε γρήγορα θα τους βάλουμε και αυτούς μέσα στον τρόπο σκέψης της ομάδας, στον τρόπο σκέψης το δικό μας. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Τα δύο από τα τέσσερα που έχουμε δει, τους δύο τις περιμένουμε. Τον έναν φυσικά τον ξέρουμε από πέρυσι. Οπότε θεωρώ η ομάδα έχει ομοιογένεια σε σχέση με πέρυσι. Και οι προπονητές μας ξέρουν και εμείς ξέρουμε τους προπονητές. Οπότε ο χρόνος δεσίμα της ομάδας είναι πιο λίγος από ότι ο περσινός. Mm-hmm. Μιας και λέμε και για τις μεταγραφές. Ο Κώστας Προύσαλης νιώθει καλύτερα πλέον που έχει περισσότερες επιλογές να δίνει την πάσα? Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχήν και οι έμπειροι παίκτες και πλέον, εγώ τους δύο μικρούς εισαγωγικά γιατί δεν είναι μικροί πλέον, έχουν ανέβει ένα χρόνο και σωματικά και εγκεφαλικά και θα είναι πιο έτοιμοι να μας βοηθήσουν όταν χρειαστεί, γιατί σίγουρα θα χρειαστούν να μπουν και αυτοί να παίξουν, όπως μας βοήθησαν και πέρυσι αρκετά τα παιδιά. Mm-hmm. Ο πλουραλισμός στην επίθεση είναι κάτι που σου αρέσει. Σου αρέσει πάρα πολύ να παίζεις και με το κέντρο, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτό. Πέρυσι, θυμίζω, κατά τη διάρκεια της σεζόν είχες το Φέργιουσον και το Φωτιάδη για αρκετούς μήνες, Κώστα. Μετά ήρθες Μαράγκας. Και ο Φωτιάδης θα πήγε αρκετά καλά όσο διάστημα. Βεβαίως. Ήταν βασικός στην ομάδα. Βεβαίως. Οπότε δεν βλέπω κανέναν λόγο να μην... Τώρα έχεις... Όχι, θέλω να πω ότι τώρα έχεις αρκετούς. Έχεις επιλογές. Γι' αυτό σου λέω. Η φετινή ομάδα είναι πλήρης. Έχουμε και τον μικρό τον Μούκλη από πίσω στη θέση του Αρμενάκη. Έχουμε και δεύτερο Πασαδόρο. Δηλαδή η ομάδα είναι πλήρης, την έλεγα εγώ. Δηλαδή η προπόνηση είναι πολύ, πολύ καλύτερο επίπεδο από το περσινό. Mm-hmm. Η Ευρώπη σίγουρα είναι ένα στοίχημα. Αργεί. Προηγείται το League Cup. Θέλω να μου πεις και για αυτή τη διοργάνωση. Φέτος είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν υπάρχει Final Four. Φέτος υπάρχουν τα μέσα έξω παιχνίδια, διπλοί αγώνες μέχρι και τον τελικό. Είναι μια πρόκληση και αυτή η διοργάνωση για εσάς.
Σίγουρα είναι μια διοργάνωση. Θα είναι το, θεωρώ ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί 100%. Αλλά θα είναι η πρώτη διοργάνωση της χρονιάς. Σίγουρα θα θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και σε αυτή τη διοργάνωση. Ο όμιλος δεν είναι εύκολος, αλλά θα το δώσουμε όλο για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Ναι. Και όπως είπα, θα δώσουμε όλα. Από τον όμιλο θεωρώ θα περάσουν οι δύο από τις ομάδες. Ο πρώτος γιατί σίγουρα και ο καλύτερος δεύτερος, έτσι. Και ο καλύτερος δεύτερος, οπότε θεωρώ ότι είναι ένας στόχος εφικτός για μας να είμαστε στις δύο από τις ομάδες του όμιλου μας. Mm-hmm. Αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα έρχονται και οι δύο ξένοι. Αύριο Κλίντι, μεθαύριο Φέργκιουσον, οπότε θα είστε γεμάτοι πλέον και στις από εβδομάδα θα είμαστε πλήρεις, θεωρώ. Το πρώτο φιλικό είναι στην Κατερίνη, έτσι. Είναι φιλαθροπικού χαρακτήρα αύριο. Mm-hmm. Και είναι χαρά μας που θα πάμε και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και τιμή μας φυσικά. Να ρωτήσω την άποψή σου για τον Κλίντι ή όχι. Από βιντεάκια που τον έχουμε δει. Καλύτερα να τα πούμε σε κανένα μήνα. Γιατί σίγουρα ένα παιδί από το εξωτερικό που φεύγει πρώτη φορά από την χώρα του, θα είναι δύσκολο να εγκληματιστεί. Σίγουρα οι φιλοσοφίες μας και οι χαρακτήρες μας ταιριάζουν μεταξύ των δύο λαών. Mm-hmm. Οπότε δεν θα είναι πολύ ο χρόνος που θα χρειαστεί για να πιστεύει. Πασιασμένος φαίνεται στα βιντεάκια. Αυτό είναι το πολύ θετικό του στοιχείο. Ναι, τώρα δεν μπορώ να τον κρίνω παικτικά γιατί προπονητής δεν είμαι. Κανένας δεν μπορεί να τον κρίνει. Κανένας δεν μπορεί να τον κρίνει. Τουλάχιστον έχει δείχνει πάθος αυτό που κάνει. Εντάξει, Βραζιλιάνος είναι. Να έχουμε το καλό και θα τον δούμε στο γήπεδο. Ωραία, καλή ξεκούραση, να ευχηθώ. Ευχαριστώ καλή πολύ. Δύναμη, καλή συνέχεια στις προπονήσεις και στα φιλικά φυσικά που τα περιμένουμε πλέον με το ενδιαφέρον. Το ραντεβού μαζί σας με τον κόσμο είναι την άλλη Τετάρτη, έτσι, στο Κατσάνι. Ναι, και εκεί έχει προγραμματιστεί ένα φιλικό. Να μαζί ο κόσμος, να τον δούμε, να πάρουμε λίγη δύναμη από τον ενθουσιώδη κόσμο του Ηρακλή. Τους περιμένουμε να έρθουν και τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Ραντεβού εκεί. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καλό απόγευμα, γεια σας. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Έστω και με λίγη καθυστέρηση τα καταφέραμε και τον βγάλαμε. Να μας κάνει το δικό του σχόλιο με αφορμή και την πρόσφατη κλήρωση του πρωταθλήματος. Φεύγουμε σφαίρα.